και στη σιτή μλάκος βαθύς. Εγώ όμως όλους θα σας τιμωρήσω. Αναπόφευκτη η τιμωρία του Ισραήλ. Ο Κύριος λέει, το λαό του Εφραήμ εγώ καλά τον ξέρω. Δεν μπορεί να μου κρυφτεί ο λαός του Ισραήλ. Η φυλή Εφραήμ έχει μολυνθεί με την πορνεία και ο Ισραήλ με την ειδωλολατρία του. Τα έργα τους δεν τους αφήνουν να επιστρέψουν στο Θεό τους, γιατί πνεύμα πορνείας είναι μέσα τους και δεν αναγνωρίζουν τον Κύριο. Η αλαζονία του λαού του Ισραήλ μαρτυρεί εναντίον τους. Θα σκοντάψουν και θα πέσουν από τις παρανομίες τους. Το ίδιο και ο λαός του Ιούδα θα σκοντάψει και θα πέσει. Με τα πρόβατά τους και τα βόδια τους πάνε να αναζητήσουν τον Κύριο, προσφέροντάς τα θυσία, αλλά δεν θα τον βρουν. Έφυγε μακριά τους. Απίστησαν στο Κύριο και απέκτησαν νόθα παιδιά. Τώρα λοιπόν, η νέα σελήνη θα τους βρει κατεστραμμένους και αυτούς και τη χώρα τους. Πόλεμος μεταξύ των αδερφών λαών. Ο Κύριος λέει, σαλπίστε του πολέμου σάλπιγγες στη Γαβά, ηχίστε σάλπιγγες και στη Ραμά, σημάνατε συναγερμό στην Βεθαβέν. Πάρτε τις προφυλάξεις σας, άντρες της φυλής Βενιαμίν. Ο λαός του Εφραήμ θα ερημωθεί της τιμωρίας τη μέρα. Ετούτο έχουν αναγγείλω στις φυλές του Ισραήλ και θα συμβεί το δίχως άλλο. Οι άρχοντες του λαού του Ιούδα φέρονται σαν εκείνους που μεταθέτουν τα σύνορα. Θα κάνω πάνω τους η οργή μου να ξεσπάσει σαν νεροποντή. Καταπιέζεται ο λαός του Εφραήμ, το δίκαιο τους καταπατείται, γιατί πήγαν να γυρέψουν βοήθεια σε αυτούς που δεν μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Εγώ ο Κύριος είμαι για αυτούς σαν ποιώδες απόστημα, για το λαό του Ιούδα σαν μολυσμένο έλκο.